Λοιπόν, σε αυτή την παρουσίαση θα κάνω μία εισαγωγή σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν μονόγλωσσους θησαυρούς, τις σχέσεις που τους χαρακτηρίζουν, τους όρους και τις έννοιες που περιέχουν. Εδώ θέλω να πω ότι η μεθοδολογία που παρουσιάζουμε είναι μία τυπική αντιμετώπιση των θησαυρών που προτείνουμε ως καλή πρακτική με βάση τα διεθνή πρότυπα σαν κέντρο πολιτισμικής πληροφορικής. Πολλές φορές όμως οι ανάγκες ενός έργου ή ενός οργανισμού μπορεί να είναι τέτοιες ώστε να χρειάζονται θησαυρούς διαφορετικού είδους στους οποίους κάποιες από τις αρχές που προτείνουμε να μην εφαρμόζονται ή να εφαρμόζονται στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Ξεκινώντας λοιπόν, και επειδή οι θησαυροί έχουν ως κεντρικό σημείο τις έννοιες και τους όρους που τις αντιπροσωπεύουν, θα ήθελα να δώσω τον ορισμό τους. Ως έννοια λοιπόν ορίζεται η μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό ουσιωδών χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύουν αυτή την έννοια. Ο όρος είναι η λεκτική μορφή, δηλαδή η λέξη που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε αυτή την έννοια. Οι έννοιες ενός θησαυρού προσδιορίζουν σύνολα αντικειμένων του πραγματικού κόσμου και οι όροι που χρησιμοποιούμε αναφέρονται σε αυτές τις έννοιες και κατ' επέκταση στα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Οι θησαυροί ανήκουν στα συστήματα οργάνωσης γνώσης. Είναι ελεγχόμενα λεξιλόγια που οργανώνουν και διασυνδέουν τις έννοιες και τους όρους ενός επιστημονικού πεδίου με βάση συγκεκριμένους σημασιολογικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί είναι η σχέση των θησαυρών για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα. Οι θησαυροί, λοιπόν, δεν είναι απλές λίστες τιμών που αποδίδονται αλφαβητικά, αλλά λεξιλόγια με συγκεκριμένη σημασιολογική οργάνωση. Ο σκοπός αυτής της οργάνωσης και της δόμησης των όρων είναι η ελαχιστοποίηση της ασάφειας που προκύπτει στη φυσική γλώσσα και που οδηγεί σε ασυνέπειες και αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ασάφεια μπορεί να έχουμε στις περιπτώσεις που μία λέξη δηλώνει περισσότερες από μία έννοια. Εδώ έχω, είναι, τα παραδείγματα που βρήκα είναι στα αγγλικά, αλλά είναι, ας πούμε, η λέξη Mercury μπορεί να αναφερθεί, να τη χρησιμοποιήσουμε για να αναφερθούμε σε ένα αυτοκίνητο, στον πλανήτη, στο μεταλλικό στοιχείο ή στο θεό της μυθολογίας. Αυτές οι διαφορετικές σημασίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν ώστε σε μία αναζήτηση να μην πάρουμε πληροφορίες που δεν μας ενδιαφέρουν. Επίσης, ασάφεια έχουμε όταν μία έννοια μπορεί να παρασταθεί με δύο ή περισσότερους όρους που έχουν την ίδια ή παρόμοια σημασία. Εδώ βλέπετε ότι αυτοί όλοι οι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την έννοια conscious οτόματα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι όλοι οι τεκμηριωτές θα επιλέξουν τον ίδιο όρο για να περιγράψουν την έννοια conscious οτόματα. Έτσι λοιπόν, εάν δεν λυθεί αυτή η ασάφεια, υπάρχει κίνδυνος δύο αντικείμενα του ίδιου τύπου να ταξινομηθούν με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, τα χαρακτηριστικά των θησαυρών. Παρέχουν λοιπόν ένα δομημένο λεξιλόγιο όρων, το οποίο είναι αποδεκτό από τους ειδικούς του τομέα. Κάθε ένας από τους όρους του λεξιλογίου αυτή αντιπροσωπεύει μόνο μία έννοια και ονομάζεται αυτός ο όρος προτιμόμενος όρος ή περιγραφέας. Έτσι λοιπόν, αμέσως από το γεγονός ότι σε ένα θησαυρό κάθε όρος αντιπροσωπεύει μόνο μία έννοια, με αυτόν τον τρόπο λύνουμε την ασάφεια του πρώτου τύπου που είδαμε στο προηγούμενο slide, δηλαδή ότι ένας όρος μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλές έννοιες. Οι θησαυροί επίσης περιορίζουν το νόημα μίας έννοιας στον τομέα ενός συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, παρέχουν έλεγχο συνωνύμων, δηλαδή δηλώνουν ποιοι όροι αναφέρονται στην ίδια έννοια, δημιουργούν ιεραρχίες όρων και διασυνδέουν τις έννοιες που σχετίζονται νοηματικά. Τώρα, ως προς τη χρήση τους, οι θησαυροί αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία της καταλογογράφησης και του ευρετηριασμού. Οι όροι που διαθέτουν μπορούν να αποτελέσουν τιμές πεδίων σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα δίνεδος, για την τεκμηρίωση πολιτισμικού αποθέματος. Έτσι, κάθε αντικείμενο τεκμήριο της βάσης μπορεί να ευρετηριαστεί χρησιμοποιώντας τους προτιμόμενους όρους του θησαυρού.
Εκτός όμως από τη διαδικασία της τεκμηρίωσης, οι θησαυροί αποτελούν και ένα εργαλείο αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας και χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τις επερωτήσεις σε μία βάση δεδομένων, καθώς μέσα από τον έλεγχο των συνωνύμων οδηγούν στην ουσία τους χρήστες να επιλέξουν τον ίδιο όρο για να εκφράσουν το ίδιο αντικείμενο τεκμήριο. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την αναζήτηση και σε άλλους όρους, προτιμότερους όρους, οι οποίοι μπορεί να είναι ευρύτεροι ή στενότεροι ή συναφείς του αρχικού όρου αναζήτησης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουν ανάκτηση της πληροφορίας με τη μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα, δηλαδή ανάκτηση μόνο της χρήσιμης πληροφορίας που αναζητά ο χρήστης και επιπλέον όλης της πληροφορίας που αναζητάει, τουλάχιστον ενός μεγάλου ποσοστού της. Σε ένα μεγάλο βαθμό, με τη χρήση του θησαυρού, το πετυχαίνουμε αυτό. Έτσι, λοιπόν, η χρήση των θησαυρών εξασφαλίζει την ομοιομορφία και συνέπεια στην ταξινόμηση και ανάπτυξη του περιεχομένου των ψηφιακών συλλογών, διευκολύνει την πρόσβαση, συμβατότητα και σύγκριση ετερογενών συστημάτων ταξινόμησης και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που τα διάφορα ιδρύματα που δημιουργούν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, οι πινακοθήκες, επιθυμούν να ανταλλάξουν δεδομένα μεταξύ τους. Τέλος, με τη χρήση του θησαυρού πετυχαίνουμε την τυποποίηση των εκφράσεων ταξινόμησης και καταλογογράφησης και έτσι δημιουργούμε μία συστηματική γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών ενός επιστημονικού τομέα. Λοιπόν, τα διεθνή πρότυπα δίνουν κάποιους κανόνες για το πώς θα πρέπει να αποδίδονται γραμματικά οι όροι ανάλογα με το είδος της έννοιας που εκφράζουν. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάποια ενδεικτικά. Έτσι, σε ένα θησαυρό, λοιπόν, μπορεί να έχουμε συγκεκριμένες οντότητες. Είναι οντότητες που μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι, δηλαδή, έννοιες που απαντούν στο ερώτημα πόσα πολλά ή πόσες πολλές. Αυτές, συνήθως, σε ένα θησαυρό αποδίδονται σε όρους σε πληθυντικό αριθμό. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε αγγεία, κτίρια, βιβλία, όπλα. Επίσης, μπορεί να έχουμε και αφηρημένες έννοιες, οι οποίες αποδίδονται σε εινικό αριθμό, όπως, για παράδειγμα, δίκαιο, χημεία, γλωσσολογία, μετανάστευση. Συνηθέστερα, οι όροι σε ένα θησαυρό αποδίδονται με ουσιαστικά ή με φράση με ουσιαστικό, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται επίθετα και επιρήματα και ρηματικοί τύποι, δηλαδή ρήματα, παρέμφατα και μετοχές. Έτσι, λοιπόν, σε ένα θησαυρό συνηθέστερα θα βρείτε τους όρους διδασκαλία και όχι διδάσκω, κοπηλασία και όχι κοπηλατό. Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα, αν κάτι έχει αποκτήσει ειδική σημασία στα πλαίσια ενός τομέα, για παράδειγμα, πολύ υψηλή συχνότητα. Αυτός ο όρος θα εισαχθεί κανονικά στο θησαυρό, γιατί είναι ορολογία του τομέα. Λοιπόν, είπαμε ότι στους θησαυρούς ένας όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει μόνο μία έννοια. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που σε ένα θησαυρό θέλουμε να εισαχθούν όλες οι διαφορετικές έννοιες που στη φυσική γλώσσα δηλώνονται με την ίδια λέξη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πώς αντιμετωπίζουμε τα ομοιόγραφα και τα πολύσιμα. Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό στους θησαυρούς είναι να τα συνοδεύσουμε με μία προσδιοριστική λέξη που τα διαφοροποιεί συνήθως σε παρένθεση. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε εδώ τα εγχειρίδια και έχουμε δύο όρους, εγχειρίδια όπλα και εγχειρίδια βιβλία. Αυτά τα δύο θα εισαχθούν στο θησαυρό και διαφοροποιούνται με βάση το προσδιοριστικό τους που έχουμε στην παρένθεση και αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες. Επίσης, κάθε όρος που εισάγεται στο θησαυρό θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα διευκρινιστικό σημείωμα. Αυτό είναι ένα κείμενο στην ουσία που αποτελεί τη λεκτική περιγραφή του όρου, δηλαδή δίνει τον ορισμό του και τη χρήση του. Και επίσης συνίσταται να έχουμε καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε σε ένα θησαυρό. Είπαμε λοιπόν ότι οι θησαυροί είναι ελεγχόμενα λεξιλόγια που διασυνδέουν τους όρους με πολύ συγκεκριμένες σχέσεις. Αυτές είναι οι σχέσεις των θησαυρών. Και θα ξεκινήσω με τη σχέση ιεραρχίας. Είναι η σχέση που βασίζεται σε επίπεδα ανώτερης και κατώτερης θέσης στην ιεραρχία, όπου οι ανώτεροι όροι
στην ουσία αντιπροσωπεύουν μία τάξη, ενώ οι υπαγόμενοι όροι αναφέρονται στα μέλη της. Με τη σχέση ιεραρχία, στην ουσία δημιουργούμε δέντρα, στα οποία ξεκινάμε από τους γενικούς όρους και καταλήγουμε στις εξειδικεύσεις τους. Ο όρος που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας λέγεται όρος κορυφής, ενώ ανάμεσα σε δύο όρους που βρίσκονται σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, ο ανώτερος ονομάζεται πλατύτερος όρος και ο στενότερος ονομάζεται ειδικότερος όρος. Η σχέση της ιεραρχίας είναι αυτή στην ουσία που διακρίνει ένα θησαυρό από ένα αδόμητο κατάλογο όρων που είναι τελείως επίπεδος, δηλαδή δεν παρέχει καμία ένδειξη για το πώς συνδέονται οι έννοιες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, σε μία λίστα μπορεί να έχουμε τους όρους αγγεία και αμφορής. Το ότι η αμφορής είναι αγγεία, δεν φαίνεται πουθενά, είναι γνώση που θα πρέπει να έχει ο χρήστης. Σε ένα θησαυρό, η σχέση αυτή φαίνεται ξεκάθαρα, αφού μπορούμε οι αμφορείς δηλώνονται ως ειδικότεροι όροι στα αγγεία. Στους θησαυρούς επίσης είναι πολύ πιθανόν ότι ένας όρος θα ανήκει σε πάνω από ένα ιεραρχικό κλάδο του ίδιου θέματος. Κατά συνέπεια θα έχει παραπάνω από ένα πλατύτερους όρους. Κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα συμβαίνει αρκετά συχνά στους θησαυρούς. Εδώ για παράδειγμα μπορείτε να δείτε τον όρο πιάνα, το οποίο ανήκει τόσο στα έγχορδα όσο και στα κρουστά. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο δημιουργούνται αυτό που ονομάζουμε πολυιεραρχικές σχέσεις. Τελειώνοντας με αυτή τη σχέση, θα ήθελα να αναφέρω για τις ετικέτες δεσμού, οι οποίες είναι φράσεις που παρεμβάλλονται στην ιεραρχία για να δείξουν ποιο χαρακτηριστικό χρησιμοποιήθηκε για να διαιρεθεί μία τάξη στα είδη της. Οι πιο συνηθισμένες είναι ως προς τη χρήση, ως προς τη μορφή, ως προς τα υλικά και ως προς την τεχνική. Η επόμενη σχέση είναι η σχέση ισοδυναμίας. Στο slide με τα χαρακτηριστικά των θησαυρών, ανέφερε ότι υπάρχει έλεγχος συνωνύμων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σχέση ισοδυναμίας. Είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων που θεωρούνται ότι αναφέρονται στην ίδια έννοια, δηλαδή χρησιμοποιείται αυτή η σχέση για να προσδιοριστούν οι όροι που έχουν το ίδιο νόημα. Σε ένα θησαυρό επιλέγεται ένας όρος ως αντιπροσωπευτικός της έννοιας και συνήθως επιλέγουμε τον επιστημονικά καθιερωμένο όρο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δηλώνονται ως συνώνυμοι ή μη προτιμόμενοι. Εδώ η διαφορά είναι ότι κάθε ένας από τους μη προτιμόμενους όρους παραπέμπουν, δείχνουν δηλαδή προς τον προτιμόμενο. Και χρησιμοποιούμε τα προθέματα χρησιμοποίησε για τον προτιμόμενο όρο και το χρησιμοποίησε αντί για το μη προτιμόμενο. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, αν δείτε μία διάταξη όπως αυτή, καμάρες, χρησιμοποίησε αψίδες, σημαίνει ότι Οι αψίδες, μεταξύ των δύο αυτών όρων, οι αψίδες είναι ο προτιμόμενος όρος. Και σε ένα ηλεκτρονικό θησαυρό, αν κάνουμε αναζήτηση με τον όρο καμάρες, θα μας παραπέμψει στον όρο αψίδες, αφού έχει δηλωθεί ως προτιμόμενος. Η τελευταία σχέση των θησαυρών είναι η σχέση συσχέτισης που στην ουσία είναι ανάμεσα σε όρους που ανήκουν σε διαφορετικούς ιεραρχικούς κλάδους. Δεν έχουν δηλαδή σχέση ιεραρχίας μεταξύ τους, δεν έχουν σχέση πλατύτερου ειδικότερου όρου, ούτε όμως είναι συνώνυμοι, αλλά σχετίζονται νοηματικά και αυτός ο δεσμός είναι σημαντικός και στο πλαίσιο ενός θησαυρού θα πρέπει να τον δηλώσουμε. Αυτό το κάνουμε λοιπόν με τη σχέση ισοδυναμίας. Έτσι λοιπόν εδώ μπορούμε να δηλώσουμε ότι η όρος διδασκαλία έχει σχετικό όρο τα βιβλία. Η σχέση αυτή ισχύει και προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή και τα βιβλία έχουν σχετικό όρο την διδασκαλία. Και στην ουσία αυτές είναι οι τρεις σχέσεις των θησαυρών που τους διαφοροποιούν και από άλλα συστήματα οργάνωσης γνώσης. Τώρα θα ήθελα να αναφέρω τα βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε τους θησαυρούς. Είπαμε λοιπόν ότι ένας θησαυρός παρουσιάζει με δομημένο τρόπο την γνώση ενός επιστημονικού πεδίου. Έτσι λοιπόν οι έννοιες που περιλαμβάνονται στο θησαυρό είναι μόνο οι έννοιες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο και ορίζονται με βάση χαρακτηριστικά όπως αυτά εννοούνται από την οπτική του συγκεκριμένου πεδίου. Για παράδειγμα, έχουμε τη λέξη αγγεία.
Η λέξη εγγύα σε ένα θησαυρό όρων κεραμικής θα οριστεί διαφορετικά από ότι σε ένα θησαυρό ιατρικής. Άρα, για το πρώτο βήμα θα πρέπει να καθοριστεί το επιστημονικό πεδίο, να συγκεντρωθούν οι έννοιες, δηλαδή να συγκεντρωθεί η ορολογία αυτού του πεδίου και να οριστούν έτσι ώστε να αποδίδουν το νόημα που γίνονται αντιληπτές, να οριστούν με βάση τις ουσιώδεις τους ιδιότητες, να βρεθούν από τους όρους του τομέα ποιοι είναι νοηματικά ισοδύναμοι, δηλαδή να αναγνωριστούν ποιοι είναι συνώνυμοι ή ιονοί συνώνυμοι και από αυτούς να επιλεγεί ο προτιμόμενος που θα αντιπροσωπεύσει την έννοια και να οριστούν οι υπόλοιποι ως μη προτιμόμενοι. Στην ουσία, αυτά τα δύο τελευταία bullets είναι η εφαρμογή της σχέσης ισοδυναμίας. Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα, θα πρέπει να ταξινομηθούν οι έννοιες μέσα σε θεμελιώδεις κατηγορίες που εκφράζουν ουσιώδεις όψεις όλων αυτών που αντιλαμβανόμαστε. Αυτές στην ουσία οι κατηγορίες, στην ορολογία των θησαυρών τις ονομάζουμε θέματα, οι facets ίσως τις έχετε ακούσει στα αγγλικά. Τα θέματα λοιπόν είναι γενικές έννοιες, οι οποίες μας βοηθούν σε μία νέα ταξινόμηση των εννοιών των ειδικών επιστημών. Κάθε ένα από αυτά τα θέματα περιλαμβάνει μία ενιαία κλάση πραγμάτων με κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, ανάλογα με τους όρους που θέλουμε να περιλάβουμε σε ένα θησαυρό, μπορεί να έχουμε τα θέματα, υλικά αντικείμενα, φυσικές διεργασίες, γεωπολιτικές μονάδες. Τα θέματα δεν τα περιλαμβάνουμε αυθαίρετα σε ένα θησαυρό, αλλά προκύπτουν από την ανάλυση των εννοιών του πεδίου σε απλούστερες και πιο στοιχειώδεις έννοιες. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε από τις ειδικές έννοιες της κάθε επιστήμης και τις αναλύουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να εμφανιστεί η απλούστερη και η πιο γενική πλευρά των εννοιών που θα αποτελέσουν και τα θέματα ενός θησαυρού. Το τρίτο θέμα είναι, εφόσον έχουμε αναγνωρίσει ναι, το τρίτο βήμα είναι, εφόσον έχουμε αναγνωρίσει τα θέματα τα οποία θα περιλάβουμε σε ένα θησαυρό, μέσα εκεί να δημιουργήσουμε ιεραρχίες μεταξύ των εννοιών, δηλαδή να ορίσουμε τις πλατύτερες και τις ειδικότερες έννοιες και να καθοριστούν οι συσχετισμοί μεταξύ των εννοιών, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Στην ουσία, δηλαδή, το τελευταίο βήμα των θησαυρών είναι η εφαρμογή των σχέσεων ιεραρχίας και συσχέτισης. Άρα λοιπόν, έχοντας κάνει και αυτό, ολοκληρώνουμε τα τρία βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για την δημιουργία των θησαυρών. Τέλος, θα ήθελα εδώ, έχω μία λίστα που έχουμε, έχω κάποια πρότυπα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία θησαυρών. Στην ουσία τα τρία τελευταία δεν χρησιμοποιούνται πια, αλλά τα αναφέρω γιατί τα τέσσερα πρώτα αποτελούν εξέλιξη αυτό. Εμείς βασιστήκαμε στα τρία πρώτα και κυρίως το πρώτο, Thesauri and Interoperability Without Other Vocabularies, που είναι ένα από τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα ήθελα αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συντήρηση και επικαιροποίηση των θησαυρών, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχουμε εξελίξει στα διάφορα θεματικά πεδία και ότι η έρευνα δημιουργεί νέα γνώση, η οποία πρέπει και αυτή να παρασταθεί σε ένα θησαυρό. Αυτά λοιπόν προς το παρόν από εμένα. Ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Λίδα.